Θα συνδεθούμε τώρα με τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου βρίσκεται κρατούμενη η κυρία Βίκη Σταμάτη, σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου. Κυρία Σταμάτη, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Σας ακούω, κυρία Στεφανίδου. Απλά είμαι λίγο θλιμμένη, γι' αυτό και δεν απάντησα αμέσως. Σας ακούω και πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σταμάτη. Θα ήθελα καταρχήν να σας ρωτήσω για την κατάστασή σας, την κατάσταση της υγείας σας, καθώς γνωρίζουμε ότι είχατε κάποια προβλήματα υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μικρά, δόξα τω Θεώ, ξεπεράστηκαν, είμαι απολύτως καλά, το βλέπετε και μόνοι σας. Τώρα βρίσκομαι εδώ, στο κελί μου, μόλις έφυγε η μακιγιάζ μου, ο κομμωτής και ο στυλίστας μου, γιατί τις συνήθειές μου δεν τις αλλάζω, το ξέρετε. Τους έχω κάνει μήνυση και στους τρεις για κλοπή και τους έχουν δώσει τον Κορυδαλλό για να με φροντίζουν. Κυρία Σταμάτη, βρίσκεστε εκεί έγκλειστοι και ταυτοχρόνως έχετε στείλει, έχετε μια επικοινωνία μέσω επιστολών και με τον Άριο Πάγο, αλλά έχετε στείλει και επιστολές στα μίντια. Όσον αφορά την επιστολή που στείλατε στον Άριο Πάγο, είπατε ότι βρίσκεστε μέσα στη φυλακή, στην ουσία επειδή παντρευθήκατε έναν πολιτικό. Συγκεκριμένα γράψατε στην επιστολή, βρίσκεστε στον Κορυδαλλό επειδή ερωτευτήκατε. Η αλήθεια είναι αυτή. Έναν πολιτικό. Δεν αυτό ήταν είναι απλά πολιτικός. Για μένα, κυρία Στεφανίδου, ήταν ένας μύθος. Παντρεύτηκα ένα μύθο. Παντρεύτηκα έναν υπουργό. Δεν είναι ένας απλός πολιτικός. Αυτό ήταν το λάθος μου, όπως αποδείχτηκε. Απλά παντρεύτηκα ένα μύθο και αυτό μου στήχησε. Και στον ίδιο στήχησε και στην Ελλάδα ολόκληρη, γιατί όλα αυτά που ακούστηκαν, που γράφτηκαν, αγοράστηκαν με δικά σας λεφτά. Κυρία Στεφανίδα, θα μου επιτρέψετε να μην βγάλω τα γυαλιά. Είμαι λίγο ταλαιπωρημένη, γιατί αυτές τις μέρες ξυπνάω από πολύ πρωί. Σήμερα ξύπνησα 12 και 20 για να καταλάβω. Ανακαινίζω το κελί, κάνω κάποιες εργασίες, θα το μεγαλώσω, θα το κάνω πιο ευρύχωρο, να μπορεί να με χωράει. Οπότε καταλαβαίνετε, πάρα πολλές εργασίες, ξυπνάω αναγκαστικά, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να μείνω έτσι. Δεν σας πειράζει? Καθόλου, κυρία Σταμάτη, όπως εσείς αισθάνεστε άνετα για αυτή τη συνέντευξη, για αυτή τη συνέντευξη εξομολόγηση, γιατί το Πανελλήνιο θέλει να ακούσει την άποψή σας για όσα έχουν συμβεί. Σας βαρύνουν πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Ναι. Όμως αισθάνεστε αδικημένοι, δηλαδή μέσα από την επιστολή που στείλατε στον πρόεδρο του Αριού Πάγου, βγάζετε στην ουσία ένα πολύ έντονο αίσθημα αδικίας, ότι είστε εκεί απλά και μόνο εξαιτίας του γάμου σας με τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Αυτό ακριβώς. Ότι μια μάνα που μεγαλώνει μόνη της το παιδί της, όπως στην ουσία αναφέρεστε στην επιστολή σας, βρίσκεται έγκληση στο Κορυδαλλό για ένα γάμο. Ναι. Ένα γάμο που είχε αυτή την κατάληξη, δυστυχώς, ερωτεύτηκα. Ήταν κακό. Ξεκίνησα ένα απλό κορίτσι από το Ζέλι Φθιώτιδας, αυτή είναι η καταγωγή μου. Ήρθα στην Αθήνα, είχα κάποιους στόχους, κατάφερα αρκετούς, αλλά η κατάληξη δεν ήταν ευτυχέστερη, όπως ξέρετε. Αυτό όμως, το να ερωτευτεί σε έναν μύθο είναι κακό. Αν και αυτά δεν λέγονται σε ένα link, έτσι δεν είναι. Αν και αυτό δεν είναι ένα απλό link, είναι ένα σεφερ link από ό,τι καταλαβαίνω. Κυρία Στεφανίδου, θα είμαι ομή. Αν θέλετε να πούμε περισσότερα για αυτό το γάμο, καλέστε με στην εκπομπή σας, τόσους καλείτε, να τα πούμε όλα με τον Νί και με το Σίγμα. Τα Βίκη Σταμάτη κοντά μας! Καθίστε. Άλλο ήταν ο μύθος, όχι εγώ. Καθίστε. Παντρεύτηκα ένα μύθο και βλέπεις τα αποτελέσματα.
από τη φυλακή και τόσο κομψή. Με κλειστά μάτια, άνοιξα την τουλάπα, έκανα ένα έτσι και το έβγαλα. 32.000 ευρώ, το μπολερό μόνο. Το πάνω κομμάτι μόνο. Δεν με ένιωξε, τα έδωσα γιατί ήταν δικά σας λεφτά. Δεν ήταν δικά. Πολλά λεφτά, κύριε Πολλά, Σταμά. Αλλά το πήρα, για να καταλάβετε, το πήρα κομμάτι-κομμάτι. Πήρα τον μπολερό στην αρχή, μετά το σουτιέν, 12.000 ευρώ. Δεν ήθελα να τα δώσω όλα με τη μία, γιατί είναι δικά σας λεφτά, τα λυπάμαι. Όμως, πολλά λεφτά. Δικά σας λεφτά, δικά σας λεφτά, καταλάβατε. Και τη φούστα την πήρα πριν μια εβδομάδα, γι' αυτό την έβαλα. 8.500 ευρώ, πιο φθηνή. Τη συνέχεια της φούστας φαντάζομαι ότι την αγοράσετε, αλλά τόσα. Άγιε για πομές. Και η λεπτομέρεια. Μάλιστα. Είναι λεπτομέρεια που κάνει διαφορά. Κάτσε. Τέτοια κάνατε στον κύριο Τσοχατζόπουλο και τον και... αναστατώσατε. Και... και όχι μόνο αυτά. Όχι μόνο αυτά. Είναι ένας μύθος. Είναι, ο υπουργός είναι ένας μύθος. Πραγματικά ναι. Μόλις με είδε συγκλονίστηκε και εγώ επίσης. Τέτοια κάνατε στον και όχι υπουργό. Μόνο. Και τέτοια. Και άλλα πολλά. Καθίστε, καθίστε. Ναι, ναι. Είμαι και λίγο πρισμένη. Γιατί είστε τόσο πρισμένη. Από το σούσι στη φυλακή. Πώς έχετε, δηλαδή, συγγνώμη, έχουν ακουστεί εξωφρενικά προκλητικά ποσά για τη διακόσμηση του σπιτιού σας. Ναι. Έχετε σκοπό να ξοδέψετε τα αντίστοιχα ποσά για τη διακόσμηση του κελιού σας, διότι, κυρία Σταμάτη, όταν διαβάζουμε ότι πληρώσατε 8.986,82 ευρώ για ύφασμα για κουρτίνες ψέμα, σαλονιού. Ψέμα, ψέμα. Αυτά τα λεφτά είναι χωρίς ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ είναι πολύ παραπάνω. Είναι πολύ παραπάνω, τα λέτε όλα. Να λέτε την αλήθεια. Είναι 9.300 με το ΦΠΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, και όχι μόνο. Πείτε λοιπόν, μου άλλα, πείτε μου πώς είναι. Συγγνώμη, κυρία Σταμάτη. Ναι. 11.714 ευρώ για μάρμαρο. Ναι. Για το, προσέξτε, όχι ναι. Όλο το κεντρικό τραπέζι του Σαλιονού. Μόνο το μάρμαρο για το ναι. Κεντρικό τραπέζι. 11.714 ευρώ, κυρία Σταμάτη. Ναι. Γιατί θα μου λείψουν. Κάνω την ερώτηση με μια απορία, μια αφέλεια. Σας φαίνεται πολλά. Θα μου λείψουν. Είναι δικά μου λεφτά. Και αν είναι. Δικά σας λεφτά, καταλάβατε. Μόνο το μάρμαρο επάνω. Τα πόδια. Τα πόδια από κάτω χρυσά και δεν είναι. Ένα, δύο, τρία, είναι τέσσερα. Πώς θα στηριχθεί το τραπέζι το μαρμάρινο, κυρία Στεφανίδου. Ρωτάω στον αέρα. Τι κάνετε έτσι. Δεν πρέπει να πάρω και τέσσερα χρυσά πόδια. Συγγνώμη δηλαδή. Ο κύριος Άκης Τσοχατζόπουλος. Μην τον αποκαλείτε έτσι, είναι ένας μύθος. Θα λέτε ο υπουργός. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος είναι για τους φίλους γνωστούς ο Άκης. Για τον υπόλοιπο κόσμο και για μένα κυρίως είναι ένας μύθος. Ερωτεύτηκα ένα μύθο, παντρεύτηκα ένα μύθο. Και αγάπησε αυτόν τον άνθρωπο όσο κανείς άλλος στον κόσμο. Τώρα εσείς θα νομίζετε ότι το έκανα για τα λεφτά. Ναι, όχι, πώς σας πέρασε αυτό. Όχι. Πώς σας πέρασε αυτό από το μυαλό. Μιλάμε με ειλικρίνεια. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Πείτε μου. Υπάρχουν άλλες πληροφορίες, οι οποίες καταλαβαίνετε ο κόσμος πεινάει, υποφέρει. Να παραγγείλουμε κάτι να φάει. Τι θέλετε να φάτε. Θα πληρώσω εγώ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, τι θέλετε να φέρω, χτυπιέται όλο το παιδί. Να πάρουν τηλέφωνο, μισό λεπτό, επειδή είπατε για λεφτά και τηλέφωνο. Mm-hmm. Αυτά για σας φαντάζομαι. Πρώτη φορά βλέπω πώς είναι το 200 ευρώ, κίτρινο είναι. Για να δω, για φέρετε με έτσι από κοντά. Τι εννοείτε πρώτη φορά βλέπετε το 200 ευρώ. Από 500 ευρώ και πάνω. Καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, κυρία Σταμάτη. Πέστε την αντίληψή μου ότι υπάρχουν και κάτι 100 ευρώ, κάτι 50 ευρώ. Πραγματικά δεν ασχολήθηκα, δεν ήθελα.